Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Θα μιλήσουμε εδώ για το μυστικό της Ελλάδος. Έχουμε πει σε άλλες εκπομπές ότι υπάρχουν συκοφάντες της Ελλάδος, κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι κουλτουριάριδες, έτσι, οι οποίοι την ελένε την Ελλάδα σωροκόστενα, τους Έλληνες απίθαρχους, τεμπέληδες κλπ. Κλπ. Βρίζουν ουσιαστικά την Ελλάδα, μη γνωρίζοντας το μυστικό της Ελλάδας, το μεγαλείο της Ελλάδας. Και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε αμέσως παρακάτω. Το έχουμε πει και ξαναπεί πολλές φορές. Ο Χριστός ο ίδιος χειροτώνησε τρόπον την άτους Έλληνες ως αποστόλους του, εκτός των επισήμων αποστόλων. Ο Χριστός είχε 12 αποστόλους και 70 του δεύτερου κύκλου που τον ακολουθούσαν αυτοί. Αλλά όταν τον Χριστό τον ζήτησαν να τον δουν μια ομάδα Ελλήνων που πήγαν ειδικά για αυτόν στο Ισραήλ, τότε ο Κύριος είπε προς τους μαθητές του, όταν συνομίλησε με τους Έλληνες, «Έφτασε η ώρα να δοξαστώ, έφτασε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Υπάρχει αυτό για του λόγου το αλεθές στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο του Ιωάννη και στο στίχο 20. Ανοίχτε εκεί στην Καινή Διαθήκη, στον Ιωάννη, στο 12ο κεφάλαιο και στο στίχο 20 και θα το δείτε. Δεν το προσπερνάμε εύκολα αυτό, γιατί αυτό το είπε ο Θεάνθρωπος που γνώριζε τι θα γίνει στο μέλλον με τους Έλληνες. Διότι πράγματι και αληθινά, αμήν αληθώς, στο πόδι των Αποστόλων, των Εβραίων Αποστόλων, κάθισαν Έλληνες στην πλειοψηφία τους. Οι πρώτοι μεταποστολικοί πατέρες ήταν στην πλειοψηφία Έλληνες. Οι Έλληνες αγκάλιασαν περισσότερο τον Χριστό από όλους τους άλλους λαούς. Ο ελληνικός λαός στηρίχθηκε και στήριξε την εμπιστοσύνη και την αγάπη του πάντοτε στο Σωτήρα Χριστό. Εκεί στηρίχθηκε. Σε όλη τη μακραίωνη περίοδο από το Χριστό μέχρι σήμερα ήταν έτοιμοι οι Έλληνες να δεχτούν τον Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν είναι το κέντρο της ελληνικότητας. Είναι το στήριγμα του έθνους και στους πολέμους, τους αμυντικούς και στις μεγάλες συμφορές που υφίσταται κατά καιρούς το έθνος μας. Είναι η ελπίδα του έθνους, ο Χριστός, η Παναγία, μαζί με την Παναγία Θεοτόκο, ο Χριστός και τους Αγίους. Εκεί στηρίζεται και ακουμπάει όλη η ελπίδα και η παράκληση των Ελλήνων. Η Ελλάδα λοιπόν στάθηκε μέσα στους 20 αιώνες του χριστιανισμού, η χώρα της Ιεραποστολής, για το διαφωτισμό όλων των λαών. Οι Έλληνες και προ της Βυζαντινής εποχής και μετά έστειλαν το Λόγο του Χριστού παντού, στους Ρώσους, σε όλους τους Σλάβους, στους Ευρωπαίους και σε όλους τους άλλους λαούς της γης. Μετά λοιπόν τους 12 Αποστόλους του Χριστού, οι Έλληνες κυρίως συνέχισαν τη χριστιανική ιεραποστολή και εδραίωσαν το χριστιανισμό σε όλον τον γνωστό κόσμο. Μέχρι τώρα ο κόσμος τους χρωστάει. Πρώτα χρωστάει στον Χριστό βέβαια που έσωσε όλη την ανθρωπότητα, αλλά και περισσότερο χρωστάει στον Κύριο, στην Αγία Τριάδα, στην Παναγία, αλλά χρωστάει και στην Ελλάδα ο κόσμος. Ο Χριστός ως τέλειος Θεός μας αγάπησε με τρόπο θεϊκό και είδε το φιλότιμο και την αφοσίωση του Έλληνα και τον αντάμυψε δίνοντάς του 1000 καλά. Του χάρισε μια όμορφη πατρίδα,
Ψέματα είναι αυτό. Έχει όλα τα καλά του Θεού η πατρίδα μας. Πόσοι μιλάνε, ποιητές και άνθρωποι επισκέπτες, για το φως της Ελλάδος, που είναι ένα φως που διαφέρει από αλλού. Ο ουρανός της Ελλάδος, και αυτός διαφέρει από τους άλλους ουρανούς. Λένε πως είναι πιο διαφανής και πιο καθαρός, και το βλέπουμε όταν πάμε σε άλλες χώρες, και πιο φωτεινός και πιο όμορφος ο ουρανός αυτός. Είναι τα δώρα του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, για την αγάπη που έχει ο Έλληνας για τον Χριστό. Η ταπείνωση, η φιλοξενία των Ελλήνων, πατροπαράδοτη, η αγάπη που δείχνουν στους ξένους, η ολιγάρκεια, είναι ώρα δώρα που τα εμπνέει ο Θεός στην ψυχή των Ελλήνων. Θα μου πείτε, σήμερα υπάρχουν αυτά? Βεβαίως και υπάρχουν, αλλά έχουμε πέσει όλοι στη μόδα και στο σειρμό και γι' αυτό δεν φαίνονται αυτά τα καλά που είναι η ολιγάρκεια, η ταπείνωση, η φιλοξενία και η αγάπη του Έλληνα. Πάντως, όπως λέει και ο ποιητής, η Ελλάδα, χώρα της χαράς και του χαιρετισμού, είναι το χρυσοπράσινο φύλλο το ριγμένο στο πέλαγος. Και για την αγάπη της Θεόσδοτης ελευθερίας, που έτσι χαρακτηρίζει τον Έλληνα, γράφει ο εθνικός ποιητής Σολωμός, «Από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά». Αγαπάει πολύ την ελευθερία ο Έλληνας. Οι Ρήγες, μετά την Επανάσταση, τη σημαία που καθιέρωσαν μετά την Επανάσταση, συμβολίζουν τις λέξεις «ελευθερία» ή «θάνατος». Είναι νέα γραμμές μπλε πάνω στη σημαία. Τις καθιέρωσαν, αν δεν κάνω λάθος, τα παλικάρια του 21, που τα έβαλαν με μια αυτοκρατορία και ελευθέρωσαν την Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε αυτή η ανδρεία των Ελλήνων και αγάπη τους για την ελευθερία, δεν θα υπήρχαμε σαν Έλληνες σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον τόπο. Θα τον είχαν πάρει άλλοι λαοί. Ούτε καν τώρα θα ακουγόταν η λέξη Ελλάδα. Και όπως ξέρουμε ιστορικά, πέρασαν πολλοί από εδώ, αλλά δεν μπόρεσαν να μείνουν. Ήρθαν και έφυγαν. Κάθισαν λίγο ή πολύ, αλλά στο τέλος έφυγαν. Γι' αυτό αυτός ο τόπος σηκώνει μόνο Έλληνες ελεύθερους και ορθόδοξους. Και σήμερα έχουν έρθει εδώ από όλα τα έθνη της γης και φιλοξενούνται από μας τους Έλληνες. Αλλά δεν θα μείνουν, δεν θα μείνουν, θα φύγουν όταν έρθει η ώρα τους να φύγουν κι αυτοί. Όποιος όμως λέει πως είναι Έλληνας, θα πρέπει να πιστεύει, αγαπητοί, στο Χριστό. Διότι όποιος δεν πιστεύει στο Χριστό και στην Ορθοδοξία, είναι μισοέλληνας ή μάλλον δεν είναι Έλληνας. Η Επανάσταση του 1821 δεν το λένε οι κουλτουριάριδες που κυβερνάνε, κυβερνήσανε και κυβερνάνε, δεν το λένε. Η Επανάσταση του 1821 έγινε πρώτα για την πίστη του Χριστού την Αγία, είπανε ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι, και δευτερευόντως για της πατρίδος την ελευθερία. Ο νοόν νοήτο. Ας ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για όλα τα καλά που έδωσε στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Ας δοξάζουμε τον Θεό και το Πνεύμα το Άγιο και τον Χριστό, που σκεπάζει την Ελλάδα από κάθε επιβουλή και καταστροφή. Βλέπετε, στην Ευρώπη κάνουν επιθέσεις αυτοί οι ISIS και όλοι αυτοί, εδώ όμως δεν γίνονται. Υπάρχει προστασία, μου έλεγε κάποιος φίλος, δεν επιτρέπει ο Θεός να μπουν τα δαιμόνια, οι πύλες των δαιμονίων είναι κλειστές πάνω από την Ελλάδα. Αυτό που έρχεται και μένει στις ψυχές των Αγίων, αλλά και των σημερινών, και φωτίζει και διδάσκει και καθοδηγεί τις ψυχές προς το καλό της σωτηρίας,
Ευτυχώς η Ελλάδα κρατάει ακόμα πίστη και Χριστό και ψυχή και φιλότιμο και φιλοξενία και κάθε καλό. Και δίνει παράδειγμα σε άλλους λαούς για το πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος με ολιγάρκεια και ταπεινοφροσύνη. Δεν θα πω ότι είμαστε τέλειοι. Έχουμε πολλές ατέλειες εμείς σαν Έλληνες και πρέπει να τις δούμε και να τις διορθώσουμε. Αλλά ας μην βλέπουμε μόνο την αρνητική πλευρά. Δεν υπάρχει μόνο η μίζερη Ελλάδα όπως την κατάλυσαν οι πολιτικάντιδες, οι δημοσιογράφοι, οι αητονίχηδες, οι μασόνοι και όλοι αυτοί. Υπάρχουν και απλοί καλοί άνθρωποι, Έλληνες, παραδοσιακοί, που κρατάνε και υγιή, ήθη και έθιμα, που εκκλησιάζονται, που ελπίζουν στο Θεό, που αγαπούν τους ιερείς και την Εκκλησία, επισκέπτονται τα μοναστήρια της πατρίδας μας που είναι πάμπολα και συμβουλεύουν τα παιδιά τους για το καλό με σωστές συμβουλές και τα παιδιά τους και τα αγκόνια τους. Υπάρχουν νέοι και νέες που σπουδάζουν, υπάρχουν πολλοί και καλοί επιστήμονες εντός και εκτός της πατρίδας μας. Υπάρχουν οι καλοί Έλληνες του εξωτερικού που μπορεί να αριθμούν οι Έλληνες του εξωτερικού να αριθμούν και 10 εκατομμύρια, καθώς υπολογίζουν μερικοί γνώστες του αντικειμένου, οι οποίοι βρίσκονται σε όλα τα μήκη και πλάτη και μήκη του πλανήτη και παρακολουθούν τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις από εκεί μακριά που βρίσκονται, γιατί ενδιαφέρονται και αγαπάνε την Ελλάδα. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, από όσο ξέρω εκεί, ακούγεται από το ίντερνετ και από δορυφόρους και έχει μεγάλη ακροαματικότητα στο εξωτερικό. Το ακούνε πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό και στην Ευρώπη και στην Αμερική και επικοινωνούν με μηνύματα. Και τηλεφωνήματα από τις ξένες χώρες και συμμετέχουν ενεργά με αμέριστο ενδιαφέρον για την αγαπημένη τους Ελλάδα, έστω και αν βρίσκονται εκατοντάδες και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Η Ελλάδα, αγαπητοί μου, έχει μεγάλο, βαθύ και ένδοξο παρελθόν. Δεν λέω κάτι καινούριο, το ξέρει όλη η ανθρωπότητα. Θα έπρεπε όσοι έρχονται εδώ να προσκυνούν τα χώματα αυτά για αυτή τη μεγαλοσύνη και όχι να τη βλέπουν επιφανειακά και μόνο την Ελλάδα. Και είναι γελασμένοι όσοι λένε «Ας αφήσουμε το παρελθόν και ας δούμε τα χάλια μας». Αυτοί είναι επιφανειακοί άνθρωποι. Δεν έχουν βάθος σκέψεως, στερούνται ιστορική συνειδήσεως. Για να μην ονομάσουμε τα πράγματα με βαρύτερο χαρακτηρισμό, που σημαίνει ποιος όποιος ξεχνάει και πέφτει στη λύθη, γίνεται ηλίθιος. Αλήθεια και λύθη είναι πράγματα αντίθετα. Ας είναι. Ο βαθύς στοχαστής καταλαβαίνει τη σοβαρή σχέση που έχει το ιστορικό παρελθόν με τον τρόπο και το παρόν και το μέλλον. Και πολύ φοβάμαι πως κάθε άνθρωπος, είτε το γνωρίζει είτε όχι, έχει καθοριστεί πιο πολύ από το παρελθόν παρά από το παρόν και το μέλλον. Η ίδια η γλώσσα που μιλάμε έχει βάθος αιώνων. Η φθόγγη, οι λέξεις, η προφορά, ο ήχος, η ορθογραφία, όλα όσα μαθαίνουμε και στο σχολείο για τη γνώση και την παράδοση και τη σκέψη είναι έννοιες και δομές που ξυπνούν τον εγκέφαλο, την ψυχή. Όλα αυτά τα καθορίζει, μάλλον αυτά καθορίζουν συντεταγμένες σκέψεως και μονοπάτια του εγκεφάλου που από εκεί θα διαστούν πληροφορίες, κρίσεις, συμπεράσματα, σκέψεις και ιδέες και νέες θεωρίες. Λένε πολλοί ερευνητές πως το νι, το εν που λέμε εμείς, που το έχουν οι Κύπροι περισσότερο, βάζουν το νι σε κάθε λέξη. Τώρα θα πάμε να φάμε κλπ. Λένε οι Κύπροι. Το νι και το σίγμα, όταν προφέρονται κατά τον προφορικό λόγο,
δημιουργούν ευεργετικές δονήσεις για την ανάπτυξη των κέντρων του εγκεφάλου, ιδίως στο παιδί, στο μικρό. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από αυτές τις γνώσεις, τις νευροφυσιολογικές παρατηρήσεις δηλαδή, ότι αυτά τα πράγματα ισχύουν και είναι πολυτιμότατα στοιχεία της γλώσσης και τι όργανο και εργαλείο είναι αυτή η γλώσσα και πώς ανοίγει τα κέντρα. Η ιστορία και η γλώσσα, όσο και η θρησκεία, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, που είναι δύσκολο να διαγνώσουμε, πόσο μεγάλος και καθοριστικός είναι αυτός για την πνευματική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου, για τον τρόπο ζωής και σκέψεως, για την ευτυχία του γενικά, για τη συμπεριφορά του, για τον τρόπο του. Αυτές είναι οι ρίζες ενός έθνους. Και όσο σημαντικές είναι οι ρίζες για ένα δέντρο, άλλο τόσο σημαντικές είναι και αυτές οι ιστορικές καταβολές ενός έθνους για έναν πολίτη, για έναν άνθρωπο. Εμείς λοιπόν διαθέτουμε μεγάλο γλωσσικό προνόμιο, θα έλεγα το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο, έναντι των άλλων γλωσσών του κόσμου. Η Ελλάδα έχει ένα γλωσσικό ογκόλυθο που κρύβει μέσα του μεγάλη σοφία και δύναμη, τεράστια δύναμη. Μεγάλοι γλωσσολόγοι διακρίνουν μέσα στην αρχαία γλώσσα μας ενσωματωμένους πυρήνες σκέψεως και σοφίας, περασμένες μέσα σε λέξεις που σημαίνουν πολλά για τους δόκιμους μελετητές. Οι λέξεις δηλαδή κρύβουν σοφία μέσα τους. Η γλώσσα φανερώνει τρόπους σκέψεως και πολιτισμού, σχέσεις ανθρώπινες, ηθικές αξίες, θεϊκές έννοιες, γιατί οι Απόστολοι γράψανε στην ελληνική τα Ευαγγέλια, για να αποδοθούν αυτές οι θεϊκές έννοιες του Χριστού. Πιστεύω αν και δεν μπορούμε να το πούμε γιατί δεν υπάρχει γραμμένο πως ο Χριστός τους οδήγησε να γράψουν στα ελληνικά, επειδή ξέρω ότι αυτή η πλουσιότητα της γλώσσας θα δημιουργήσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεϊκές έννοιες λοιπόν με κρίσεις και συμπεράσματα, και το σπουδαιότερο, είναι ένας ένα κινούμενος ζωντανός οργανισμός που σαν τα κύματα της θαλάσσης η γλώσσα δεν ησυχάζει ποτέ. Μέσα σε νέες λέξεις κρύβονται παλιές αρχαίες λέξεις, οι οποίες νοηματίζουν και δυναμώνουν τη σκέψη, δίνουν νοήματα και θησαυρίζουν το νου και τον απλώνουν, τον ανοίγουν σε έκταση και τον βαθαίνουν. Οι λέξεις αυτές κινούνται σαν διαμάντια μέσα σε ένα σύμπαν και αστράφτουν οι λέξεις αυτές και μπορούν να αυξάνουν την αγάπη μας για το Θεό και τους ανθρώπους. Είναι πνευματικοί κωδικοί που μας συνδέουν με τον ουράνιο κόσμο, οι λέξεις, η γλώσσα. Δεν είναι απλό πράγμα. Η γλώσσα είναι ένα μήνυμα μυστικών συμβόλων και μορφών που μας καθορίζουν έναν κόσμο μεγάλο, απέραντο και αξιοσημείωτο. Κάντε ένα πείραμα, αγαπητοί φίλοι. Προσπαθήστε να σκεφτείτε πιο γρήγορα από ό,τι προφέρετε. Θα δείτε ότι δεν μπορείτε. Δηλαδή, όταν λες γρήγορα, ας πούμε, ένα κείμενο, το Πάτερ Ημών, δεν μπορείς να το πεις γρηγορότερα από ό,τι το αντιλαμβάνεσαι. Και αυτό σημαίνει πολλά. Ο Κύριος μας μίλησε με τρόπο θεϊκό, αλλά κατανοητό, που εισχωρεί μέσα στα οστά, θα λέγαμε, της ψυχής, μέσα στο μεδούλι της ψυχής. Αυτή η γλώσσα μεταφέρεται στην ελληνική. Αυτή είναι η αντιστοιχία της και εισχωρεί μέσα στην καρδιά της ανθρωπότητος και διαμόρφωσε και διαμορφώνει την παγκόσμια ψυχή. Αυτή η ελληνική γλώσσα με τα μηνύματα του Ευαγγελίου. Ο Λόγος του Θεού βρήκε την πληρότητα, θα λέγαμε, της εκφράσεώς του μέσα στα υπέροχα νοήματα του ελληνικού λόγου, μέσα σε λέξεις οι οποίες δεν υπάρχουν σε άλλες, οι έννοιες αυτές δεν υπάρχουν,
πολύ λίγοι είναι εκείνοι που αγνοούν αυτά τα πράγματα που λέμε. Οι περισσότεροι μέσα τους τα διαισθάνονται. Πολλοί λόγοι και θεολόγοι θέλησαν να μάθουν ελληνικά, ξένοι άνθρωποι, για να μπορέσουν να νιώσουν τα κείμενα της Αγίας Γραφής στη γλώσσα που γράφτηκαν. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ήρθαν και βαπτίστηκαν ορθόδοξοι για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που επεκτείνεται και αυξάνεται στον 21ο αιώνα. Ας το επαναλάβουμε αυτό. Πολλοί λόγοι και ξένοι θεολόγοι θέλησαν να μάθουν ελληνικά για να μπορέσουν να διαβάσουν και να νιώσουν τα κείμενα της Αγίας Γραφής στη γλώσσα που γράφτηκε, την ελληνική δηλαδή. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ήρθαν και βαπτίστηκαν ορθόδοξοι. Ρωτήστε στο Άγιον Όρος πόσοι από αυτούς τους διανοουμένους, ας πούμε, ξένους, ζήτησαν να βαπτιστούν και να μάθουν ελληνικά για να διαβάσουν τα κείμενα πρωτίστως το Ευαγγέλιο και μετά τα πατερικά κείμενα στην ελληνική γλώσσα, να τα νιώσουν έτσι. Αυτό το φαινόμενο επεκτείνεται και αυξάνει στον 21ο αιώνα. Μη σας κάνει εντύπωση, η Ορθοδοξία κερδίζει έδαφος έναντι πάντων και όλων των άλλων θρησκειών. Πολλοί συνάνθρωποι μας δεν γνωρίζουν, να πω και το άλλο, μην σοκάρονται μερικοί επειδή λέω ότι η δική μας η Ορθοδοξία είναι θρησκεία. Βεβαίως είναι αποκάλυψη, δεν είναι θρησκεία, αλλά πάνω στη ρήμη του λόγου τη λέμε καμιά φορά και την Ορθοδοξία θρησκεία. Μην σοκάρονται μερικοί. Λοιπόν, πολλοί συνάνθρωποι μας δεν γνωρίζουν την απήχηση που είχε και έχει ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός στην παγκόσμια κοινότητα. Αλλά να ξέρουν ότι έχει διαμορφώσει η Ελλάδα και ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός όλη την ανθρωπότητα. Με ποιο τρόπο? Όπως οι ρίζες παίρνουν το νερό, έτσι και οι ρίζες όλης της ανθρωπότητος λαμβάνουν κάτι από αυτόν τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Γι' αυτό η ανθρωπότητα δεν είναι στο βαθμό βαρβαρότητος που ήταν προ Χριστού, που πετάγανε τους ανθρώπους στα θηρία, που σκοτώνανε. Και τώρα, μου λέει ένας φίλος, ναι, και τώρα μπορεί να υπάρχει μια βαρβαρότητα, σίγουρα, αλλά δεν είναι η ίδια βαρβαρότητα με αυτήν την προ Χριστού βαρβαρότητα, προς Θεού, να το έχουμε καταλάβει αυτό. Αυτός λοιπόν ο λόγος έχει διαμορφώσει την καρδιά και την ψυχή όλων των ανθρώπων της γης και αυτών που θα γεννηθούν. Σε ποιο βαθμό επέδρασε ο χριστιανισμός, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί η ζωή επάνω σε αυτόν τον πλανήτη, τον πολύπαθο πλανήτη, αν τα νάματα του Λόγου του Χριστού δεν έφταναν στα πέρατα της γης και δεν πολεμούσαν αυτή τη βαρβαρότητα και την άγνοια που είχαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι και λέει η προφητεία, εκείνοι που ήταν στο σκοτάδι είδαν φως μέγα. Και η ανθρωπότητα λοιπόν μέσω του ελληνισμού, πρωτίστως του χριστιανισμού, αλλά και του λόγου και της Ιεραποστολής, είδε φως μέγα. Ίσως να αλληλοτρογόμαστε από την επίδραση του διαβόλου. Και αν μέναμε αβοήθητοι και δίχως την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον κόσμο αυτό. Αλλά όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, απέστειλε ο Θεός τον Υιό του, τον μονογενή, στον κόσμο για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, μας το λέει ο Απόστολος. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί ο καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Είναι λόγια του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη. Όποιος θέλει, διαβάζοντας το κατά Ιωάννη, θα τα βρει αυτά. Θα μείνουμε εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή που, αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, Κυρίο, χαίρετε.